Και τώρα θα κινηθούμε σε αυτοδιοικητικούς ρυθμούς. Καλεσμένος στο στούντιο της Crete TV, ο κύριος Γιάννης Δροσίτης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου, με την παράταξη Ηράκλειο 375. Καλησπέρα σας, κύριε Δροσίτη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, είστε εκ νέου υποψήφιος στο πλευρό του κυρίου Κουράκη. Βέβαια, νομίζω ότι δεν χρειάζεστε ιδιαίτερες συστάσεις στο κοινό του Ηρακλείου, με την έννοια ότι έχετε δώσει δείγματα γραφής ως αντιδήμαρχος, ως πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Αθλητισμού. Τι είναι αυτό που σας μαγνητίζει σε ό,τι αφορά τα κοινά και επιλέγετε να διεκδικήσετε και πάλι την εμπιστοσύνη των δημοτών? Αυτό που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τον κάθε υποψήφιο είναι η διάθεση για προσφορά, η διάθεση να προσφέρει στην πόλη του με τις ιδέες του, με την δράση του και με όπου τον τάξει το Δημοτικό Συμβούλιο, αν και όταν εκλεγεί. Με αυτή την πρόθεση και γνωρίζοντας και ότι ένα πλούσιο δημοτικό έργο σταμάτησε και ότι μεσολάβησε μια χαμένη κατά τη δική μου την κρίση πενταετία για την πόλη, αυτό ήταν το κίνητρο για μένα ώστε να είμαι ξανά υποψήφιος. Άρα η αίσθησή σας 5 χρόνια μετά και η εικόνα που έχετε για το Ηράκλειο του σήμερα, ποια είναι στα χρόνια που μεσολάβησαν? Έχω σίγουρα μια εικόνα το τι ακριβώς έγινε επί της θητείας του Γιάννη του Κουράκη, την οποία είχα την τιμή να συμμετέχω, ότι έγινε ένας οργασμός έργων. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι το Ηράκλειο άλλαξε όψη. Να θυμίσω την 25 Αυγούστου ή την Παραλιακή στον Καράβολα ή τη Λεωφόρο Κνωσού ή τόσες άλλες παρεμβάσεις και δράσεις που έγιναν τα χρόνια αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η δραστηριότητα, ο οργασμός των έργων και δράσεων κάπου φρενάρισε, σταμάτησε. Έγινε λοιπόν μια διαχείριση από την Ιν Δημοτική Αρχή που τελείως τυχαία βρέθηκε στο τιμόνι του Δήμου. Να μην ξεχνάμε ότι το 28% αυτή είναι η δύναμη της δύναμης πολιτών. Έγινε ξαφνικά στο Ηράκλειο από μια περιραίουσα ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης και από ένα θυμό του απλού κόσμου, είτε στην οικονομική κρίση που υφίσταται εκείνη την εποχή και ακόμα και σήμερα, είτε από την περιραίουσα ατμόσφαιρα που έλεγα και εγώ για σκάνδαλα ή οτιδήποτε άλλο. Βρέθηκε λοιπόν τελείως τυχαία στο τιμόνι και αυτό νομίζω ότι ήταν και είναι ολέθριο για την πόλη του Ηρακλείου. Φαντάζομαι όμως ότι δεν είστε ισοπεδωτικός, βρίσκετε κάτι, ότι έγινε σωστά. Έστω και ένα έργο, μια κίνηση που σας βρίσκει σύμφωνο. Σίγουρα έγινε μια διαχείριση. Mm-hmm. Αυτόν που βρήκαν οι άνθρωποι αυτοί. Προσπαθώ να βρω κάτι εντυπωσιακό και κάτι που πραγματικά θα έσπρωχνε την πόλη προς το μέλλον. Και πραγματικά δεν μπορώ να βρω. Υπήρχαν έργα τα οποία ήταν σε εξέλιξη και τα οποία ολοκληρώθηκαν και ήταν και μια υποχρέωση, εφόσον μια δημοτική αρχή είναι συνέχεια της άλλης. Και νομίζω ότι αν αναζητήσει κανένας ένα πραγματικά έργο το οποίο σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε από την πενταετή θητεία αυτής της δημοτικής αρχής, δύσκολα θα μπορέσω να βρω, εκτός κι αν μου διαφεύγει κάτι. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πείτε ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βασικές προτεραιότητες για το Ηράκλειο, πράγματα δηλαδή στα οποία πρέπει να δοθεί βαρύτητα την επόμενη κιόλας μέρα. Καταρχάς, ο απλός κόσμος, το έχω καταλάβει, το έχω ζήσει, το έχω εμπεδώσει αυτό, ενδιαφέρεται για την καθημερινότητά του. Σαφώς. Κάθε μέρα για το κυκλοφοριακό που στο Ηράκλειο πλέον έχει γίνει βασανιστικό, για την καθαριότητα που είναι ένα μείζον πρόβλημα για το οποίο όλοι μας έχουμε τις ευθύνες μας. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να γίνουν μεγάλες παρεμβάσεις στην πόλη ώστε αυτή την αλλαγή που έκανε τα τελευταία 15-20 χρόνια προς το καλύτερο να γίνουν περισσότερες. Θεωρώ λοιπόν μεγάλες παρεμβάσεις. Τη μεγαλύτερη ίσως που θα πρέπει να ξεκινήσει από χθες, θα έλεγα, είναι η αξιοποίηση του χώρου που τώρα είναι εγκαταστημένο το αεροδρόμιο εδώ. Mm-hmm. Είναι ένας τεράστιος χώρος, είναι
μια μεγάλη προοπτική για το Ηράκλειο, που θα έπρεπε να μην έχει την τύχη του ελληνικού που τόσα χρόνια είναι αναξιοποιητό, αλλά από τώρα η καινούργια Δημοτική Αρχή να βάλει στόχους ώστε μέσα στην πενταετία να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες δράσεις, οι οποίες μπορεί κανένας να τις σκεφτεί. Για παράδειγμα, εγώ είχα την ευτυχία να αναλάβω το Παγκρίτιο στάδιο όταν τα είχε τα Ολυμπιακά κίνητα. Το παραλάβαμε, απαιτήσαμε να το πάρει ο Δήμος και στεγάστηκαν εκεί όλα τα σωματεία, όλες οι ομοσπονδίες. Έγιναν πολλές και γίνονται ακόμα από κεκτημένη ταχύτητα πολλές εκδηλώσεις αθλητικές και πολιτιστικές συναυλίες. Mm-hmm. Το επόμενο βήμα που θα μπορούσε να οθήσει το Ηράκλειο προς το μέλλον είναι η αξιοποίηση ενός άλλου μεγάλου οικοδομήματος που είναι το πολιτιστικό κέντρο. Αυτό θα μπορούσε να είναι το Παγκρίτιο προς τον πολιτισμό. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δράσεις οι οποίες είναι ανοιχτές μπροστά μας. Τώρα, επειδή κάνατε αναφορά στο Παγκρίτιο στάδιο, το οποίο είναι απόλυτα ταυτισμένο με το πρόσωπο και τη δράση σας, θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, επειδή έχουν προηγηθεί κεφάλαια δυσάρεστα με επίκεντρο το Παγκρίτιο, ποια είναι η γεύση που σας αφήνει όλη αυτή η ιστορία σήμερα? Να πω καταρχάς ότι μπορεί να έχει κάποια πράγματα από το Παγκρίτιο, και δεν είναι μόνο το Παγκρίτιο, είναι και το κλειστό στα δύο ωράκια και είναι και το κλειστό στον Πατελών, που άλλαξαν τη μορφή του αθλητισμού, του δημοτικού αθλητισμού στο Ηράκλειο. Μπορεί να κάποια πράγματα να έχουν ταυτιστεί με το όνομά μου, αλλά ήταν μια δράση μιας ομάδας ανθρώπων και υπαλλήλων, που σε αυτούς οφείλονται πολλά και οι οποίοι ακόμα εξακολουθούν κάποιοι από αυτούς να υπάρχουν και σήμερα, αλλά και του ενός διοικητικού συμβουλίου, το οποίο είχε όραμα και όρεξη και διάθεση για δουλειά και προσφορά. Να σας πω ότι ενώ, όπως λέτε κι εσείς, και αυτό είναι τιμητικό που το λέτε για μένα, η δράση και η λειτουργία του σταδίου και των τριών σταδίων αυτών είναι μεγάλη, ακόμα και σήμερα έρχονται εθνικές ομάδες. Να σας πω μια λεπτομέρεια που χαρακτηρίζει ίσως τους ανθρώπους. Για πέντε χρόνια, η νυν διοίκηση Δημοτική του σταδίου mm-hmm. δεν έστειλε ποτέ σε κανέναν από εμάς μία πρόσκληση, τιμήσενε, μία φορά, να πει «Ελάτε κύριε, αφού προσφέρατε στην πόλη, ελάτε να παρακολουθήσετε ένα αγώνα της Εθνικής». Ούτε μία φορά. Αυτό δείχνει την διαφορά νοοτροπίας που νομίζω, όπως είπα και πριν, ότι ίσως χαρακτηρίζει και την νυν Δημοτική Αρχή. Είναι ένας συμβολισμός με αρνητική χρειά. Παρ' όλα αυτά, να μην μείνουμε τόσο σε αυτό, όσο στο πρακτικό του πράγματος, γιατί είπαμε ότι προηγήθηκαν καθυστερήσεις, προβλήματα, ένα φιάσκο με αγώνες της Εθνικής. Εσάς σήμερα σας λυπεί το πώς εξελίχθηκε η όλη αυτή η κατάσταση, η υπόθεση? Βέβαια, όταν έχεις αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο για ένα όραμα που ήταν και είναι το Παγκρίτιο στάδιο, σαφέστατα λυπή. Να θυμίσω ότι η καταστροφή που έγινε τον Γενάρη του 2015, αρχές του Ιανουαρίου του 2015, ήταν πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή θα μπορούσε να διορθωθεί με ένα ποσό των 20-30.000 ευρώ, και όμως από αμέλεια ή από κακή, να έλεγα, εκτίμηση των γεγονότων εκείνης εποχής, αφέθηκε έτσι το στάδιο. Υπάρχουν άλλωστε φωτογραφίες που το αναδεικνύουν αυτό. Ήρθε μια δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, ξύλωσε και άλλο από το στέγαστρο, και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τραυματισμένο στάδιο που χρειάζεται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για να έρθει εκεί που ήταν. Μάλιστα. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που με στεναχωρεί και το χρεώνω σε μια κακή διαχείριση της διοίκησης του σταδίου. Λοιπόν, μιλήσαμε νωρίτερα για τις προτεραιότητες που κατά τη γνώμη σας πρέπει να τεθούν στο τραπέζι την αμέσως επόμενη και όλα σήμερα. Θέλω να σας ρωτήσω η δική σας προσωπική στόχη ποιοι είναι. Δηλαδή, πού θέλετε να συνεισφέρετε, πού θέλετε να δώσετε εσείς βαρύτητα? Υπάρχουν πολλοί τομείς, όπως είπαμε και πριν, που θα μπορούσε κανείς να ασχοληθεί. Να πω ότι καλό είναι κάποιος να ασχολείται με ένα αντικείμενο στα κοινά, όπου να έρχεται κοντά και με τις γνώσεις που έχει, την επαγγελματική του ενασχόληση. Να πω ότι καλό θα είναι αυτοί που θα εκλεγούν να είναι επιτυχημένοι στη δουλειά τους επαγγελματικά. Τώρα, σε ό,τι με αφορά προσωπικά, θα έλεγα ότι
ένας στόχος θα είναι η επαναλειτουργία ή η αξιοποίηση ξανά του Παγκριτήριου Σταδίου με άλλους στόχους και άλλες προδιαγραφές. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς, δηλαδή όντας ένας γιατρός θα μπορούσα να προσφέρω το κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου ή ακόμα και σε αυτό που λέγεται πολιτισμός. Άλλωστε και στο παρελθόν είχα την αντιδημαρχία του πολιτισμού με αξιόλογες, θα έλεγα, και παρεμβάσεις και προτάσεις και δράσεις. Άρα, γιατί να επιλέξει κανείς Γιάννη Δροσίτη? Καταρχάς θα έλεγα να επιλέξει τον Γιάννη τον Κουράκη. Αυτό... Γιατί νομίζω ότι ο θυμός που υπήρξε το 2015 στήχησε στο Ηράκλειο. Άρα θα πρέπει να το δει ξανά ο δημότης που κάποτε είχε αυτό το θυμό. Τώρα το Γιάννη τον Δροσίτη, έχοντας κατά νου ότι υπάρχει εμπειρία, υπάρχει διάθεση για προσφορά και αυτό και μόνο θα πρέπει να είναι το κριτήριο. Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Δροσίτη, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο μας. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη, γιατί ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Ο δρόμος είναι μακρύς και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.